Μετά τον ιό της γρήπης, ο οποίος στάθηκε αιτία για τον θάνατο 148 ανθρώπων, τώρα οι γεωνομικές αρχές φοβούνται την καλοκαιρινή επιδρομή του ιού του Δυτικού Νείλου από τα κουνούπια. Το 2013 και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, μολύνθηκαν από το συγκεκριμένο ιό 86 άνθρωποι, 11 από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι από τον ιό του Δυτικού Νείλου μολύνθηκαν περισσότερα από 12.000 άτομα, αφού σε κάθε κρούσμα του κεντρικού νευρικού συστήματος ανησυχούν περίπου 140 κρούσματα με ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Τα προγράμματα κονοκτοποιών και οι αεροψεκασμοί έχουν ξεκινήσει. Στο μεταξύ, οι εννέα περιοχέ που απειλούνται περισσότερο από τα κουνούπια με βάση τα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη, η Μαθία, η Καβάλα, οι Σέρε, η Κέρκυρα, η Πέλα και η Ήλια. Ο ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να προκαλέσει μηνυγκίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή άλλε σοβαρέ παθολογικέ καταστάσει του κεντρικού νευρικού συστήματο. Πέρυσι, το κέντρο επιδημία βρισκόταν στην Αττική, καθώς στα βόρεια προάστια του Λεκανοπεδίου σημειώθηκε το 27% των σοβαρών κρουσμάτων που χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδε εντατική θεραπεία και στι περιοχέ Ανατολική Αττική το 20% των κρουσμάτων. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, καταγράφηκε το 45% των συνολικών κρουσμάτων τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου.